Όλοι έχουμε δει εκείνο το σημείο στην ταινία, όπου ο κουρασμένος περιπλανόμενος στην έρημο περπατάει για ώρες και πεθαίνει από δίψα. Τότε συναντά στον ορίζοντα μια τεράστια υδάτινη μάζα. Τρέχει προς το νερό, το οποίο πλησιάζει όλο και περισσότερο, μέχρι που πετάγεται στον αέρα για να προσγειωθεί ξανά στην άμμο και να μην υπάρχει νερό στον ορίζοντα. Μπορεί να νομίζετε ότι ο ταξιδιώτης είχε παρεστήσεις, αλλά οι οφθαλμαπάτες είναι μια φυσική οπτική ψευδαίσθηση. Στα κινούμενα σχέδια, οι οφθαλμαπάτες συχνά απεικονίζονται ως μια γαλήνια, καταπράσινη όαση που βρίσκεται στη σκιά των φοινικόδεντρων που λυκνίζονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι πιο πιθανό να μοιάζει απλώς με μια λίμνη νερού. Πάμε να δούμε μερικές οφθαλμαπάτες. Αυτός ο σκύλος φαίνεται έτοιμος να πετάξει πάνω από τα σύννεφα. Ή μήπως όχι. Αν παρατηρήσεις, αυτά δεν είναι σύννεφα, είναι χιόνι. Με την πρώτη ματιά, θα λέγαμε ότι βλέπουμε μια φωτογραφία με κούτσουρα. Αλλά μήπως υπάρχει και μια γάτα κάπου εκεί? Κοιτάξτε πιο προσεκτικά. Τραβηγμένο την κατάλληλη στιγμή και το φεγγάρι γίνεται μπάλα μπάσκετ. Κρατήσου, φίλε. Ας δούμε τη φωτογραφία λίγο διαφορετικά. Μήπως οι τρεις φίλοι είναι απλά ξαπλωμένοι στο δρόμο? Με λίγη φαντασία, η ρόδα του Λούνα Πάρκ γίνεται ρόδα του ποδηλάτου. Μα πώς έγιναν όλοι τόσο μικροί? Σαν να βγήκε το νερό από το μπουκάλι. Μα τι γίνεται εδώ? Είναι δικέφαλος σκύλος? Κι όμως, είναι δύο ξεχωριστά σκυλιά. Ο φιλαράκος στα δεξιά μπήκε στο πλάνο την τελευταία στιγμή. Είναι κοράκι? Ή μήπως είναι μια μαύρη γάτα που κοιτάει την κάμερα με το κεφάλι γυρισμένο? Υπτάμενο σκύλος. Τραβηγμένο την κατάλληλη στιγμή. Το πουλί μπροστά από το σκύλο τον κάνει να φαίνεται σαν να έχει φτερά. Μα τι δυνατό κορίτσι. Ας δούμε λίγο καλύτερα. Την πραγματικότητα, το αγόρι σηκώνει το κορίτσι. Μην πηγαίνει το μυαλό σου στο πονηρό. Δεν είναι αυτό που φαίνεται ανάμεσα στα πόδια της κοπέλας. Είναι το πόδι κάποιου που βρίσκεται πίσω από την κοπέλα. Ούτε αυτό είναι το στήθος της κοπέλας. Είναι ο αριστερός αγκώνας της. Τελικά ο πελαργός φέρνει τα παιδιά. Τραβηγμένο την κατάλληλη στιγμή. Συννεφάκι παγωτό. Το κοριτσάκι είναι κάτω από το νερό? Όχι, δεν είναι. Τα μαλλιά της είναι στεγνά και οι φουσκάλες είναι απλά σταγόνες νερού στον αέρα. Προσοχή στους καρχαρίες όταν μπαίνετε στο σανσέρ. Εσείς βλέπετε το κεφάλι του παιδιού πίσω από τον άντρα? Εσείς πόσους παίχτες βλέπετε? Στην πραγματικότητα, είναι μόνο ένας μπροστά σε έναν αγωνιακό καθρέφτη. Εσάς σας αρέσουν οι αυθολμαπάτες? Είχατε ποτέ την εντύπωση ότι βλέπετε κάτι και στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπατε? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ.